Πρέπει να τους πούμε ότι, ότι γνωριζόμαστε χρόνια. Νομίζω μπορούμε... Από σκοτεινά χρόνια, ναι, ναι. Ξέρω. Νομίζω θα, αυτό το podcast θα είναι περισσότερο να, να καταλάβει ο κόσμος τι, τι επαφή έχουμε εμείς οι δύο. σε τι επίπεδο καφρίλας βρισκόμαστε. Και μετά, γιατί θα πούνε, καλά, αυτό σου κουτάνεις που... Αμέσως από, το, από τα μαλλιά τους πιάνε τους καλεσμένους. Πω. Εντάξει, δεν πάω. Βρήκα ένα meme στο ίντερνετ της προάλλης που έλεγε ότι... Ξεχνάμε, λέει, ότι οι γάτες που έχουν γούνα, ναι, προστατεύεται ο κόλος τους από το να κουμπάει το... το πώς το λένε, το, τα γραφεία και αυτά. Και λέει στο κτηνιατρίο ενός γιατρού, έχει μια από αυτές τις γάτες που δεν έχουν γούνα. Που είναι okay. Γούνες. Και ο κόλος τους όταν κάθεται κάνει... Και μετά για να βγει κάνει... Όχι! Και αφήνει πάντα ένα σημάδι, ναι, μικρό. Και λέει ότι έχει το έχω VR γυαλιά. Συμβαίνει ακριβώς το ίδιο στη φάση. Φαντάζεσαι μια γάτα η οποία και κάθε λίγο που κάθεται κάνει... Ξέρω εγώ. Και αφήνει μικρά buttholes στο κτηνιατρίο. Ναι, στο κτηνιατρίο. Και μετά είναι installations. Αρχίζουν και φτιάχνουν installations που πετάνε γάτες να κολλάνε σε τείχους, ξέρω εγώ. Και να κάνουν, ξέρεις, σαν το Minecraft, ρε, που το κάνουν pixel-pixel, να φτιάχνουν... Πού με λάκασα. Δεν θα πάει πουθενά. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο Μόνο Ντροπή, εδώ που λέμε ντροπιαστικές ιστορίες σύμφωνα με δικές προτάσεις που μου στέλνετε στο Instagram. Σήμερα μαζί μου το ζητήσατε, μας πρίξατε τα αρχίδια, έχει γίνει και meme, έχει γίνει, πώς το λένε, YouTube τράμα με αυτό το πράγμα, με το μαρμελάδα φράουλα. Στέλιος Ανατολίτης και κυρία! Τώρα αυτή τη στιγμή κάπου θα υπάρχει στην οθόνη το Instagram, το Tukutubi, να πάτε εκεί πέρα να κάνετε follow για να μπορέσετε να στέλνετε τις δικές σας προτάσεις, για να μπορέσετε να έχετε τις ιστορίες κλπ. Επίσης εκεί θα σας πω και το πώς να μπορέσετε να στείλετε τις δικές σας ιστορίες, να κάνουμε ένα επεισόδιο μόνο με δικές σας ιστορίες. Και φυσικά θα είναι και το Instagram του Στέλιου, ο οποίος είναι ο καλύτερος podcaster στην Ελλάδα, μαζί με τον Χάρη Ταρζάνο. Τώρα πλέον είναι επίσημο. Τα charts μιλάνε από μόνα τους. Νούμερο ένα, τέλος. Τέλεια. Αυτό. Τέλεια. Δεν μπορώ... έχει. Έχω μια αλλεργία με τη λέξη καλύτερος, αλλά άντε. Άντε, αφού το λες εσύ, ρε παιδί μου. Άντε, ρε παιδί μου. Και μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί με το Στέλιο γνωριζόμαστε. Να το πούμε τώρα. Πρέπει να πούμε τώρα τι γίνεται, γιατί ξανά και με τον Κατέρι και εμάς. Γνωριζόμαστε από παλιά, παιδιά. Υπάρχει μια παλιά γνωριμία. 13. Το πρώτο σου open. Ναι, βασικά το πρώτο open που οργάνωσε ο Κατέρης. Κατέρης με Κάιν. Ναι. Κατέρης με Κάιν. Άλλος YouTuber Κάιν. Αυτό ότι γνωριζόμαστε το, γενικά. Τους ξέρετε, έχουν έρθει στο podcast ήδη, οπότε... ναι, στο τέτοιο. Στην, κάποιος Ναυαρίνου, στη Θεσσαλονίκη. Στο... Ναι. Και εκεί γνωριστήκαμε, σε έβρισα. Ναι. Δεν κατάλαβες γιατί και μετά κατάλαβες. Δεν νομίζω ότι κατάλαβα. Νομίζω μετά κατάλαβες. Ή γι' αυτό είμαστε φίλοι, γιατί εσύ έχεις μια ψευδέστηση ότι είμαι πιο έξυπνος. Όχι, ρε, είχε πάει, παιδιά, είχε πάει και είχε κάνει. Ήμασταν ένα πολύ αυτό μικρό community. Αυτό ήταν το δεύτερο open mic, by the way. Υπήρχε και ένα πρώτο. Υπήρχε και ένα πρώτο, ναι. Ο πρώτος σου, ναι, ήτανε. Υπήρχε ένα. Υπήρχε, ρε παιδί μου, κάπου. Είχες πάει και στο πρώτο, κάτι είχε γίνει. Ακούγαμε. Έπαιξα, ότι... έπαιξα στο, πρώτο, στο πρώτο. Και στο δεύτερο, και στο δεύτερο αγχώθηκα. Ωραία. Και έπαιξα 10 λεπτά. Καλά, αυτό εντάξει, πάει στο διάλογο. Okay, αντί για 5, οι κανόνες είναι ότι, ναι, παίζεις 5. Και ήμασταν και πολύ μικροί όλοι, δεν ξέραμε, ναι, τι δεν κάναμε. Δεν, γενικά υπήρχε μια φάση περίεργη. Ο Στέλιος έφερε κιθάρα και ήμασταν όλοι. Καλά, γίνεται να κάνεις αστεία και με κιθάρα. Έφερα κιθάρα. Είπε, ναι, είχες παίξει τότε σε εκείνο το, στο πρώτο open mic. Είχες δοκιμάσει πρώτη φορά. Τι metal. Το, όχι τι metal. Ποιο. Τη metal ήταν πολύ πιο μετά. Ξέρεις τι έπαιζες τότε σαν κείμενο. Έπαιζες εκείνο με την κιθάρα. Που έπαιζες κιθάρα και λες, έλα μην μου το βάζεις έτσι και αυτό. Α, είχε ένα, κιθάρα αυτό, ναι, στην αρχή. Και ξεκινούσες με το μουνί. Okay. Μόνο, okay. Ήταν αυτά τα δύο beat που ήταν εξής, τα καινούργια σου, τα φρέσκα. Πω. Ναι. Πολύ ωραίο αυτό. Ναι, εγώ είχα ενθουσιαστεί που ανεβαίνει ο Στέλιος, δεν τον έχω δει ποτέ στη ζωή μου, ever. Και ανεβαίνει ο Στέλιος, δεν λέει καλησπέρα, δεν λέει τίποτα. Μουνί. Αυτό. Εκεί ήμουνα, οκ, okay, εδώ υπάρχει κάτι. Εδώ, εδώ υπάρχει μέλλον. Εδώ βλέπω νούμερο ένα στα charts στο Spotify. Από τότε, Κώστα, δεν ξέρουμε. Εγώ τον ήξερα. Πού λείπει, γιατί οτιδήποτε. Και τώρα θα κάνουμε απλά τις ίδιες φωνές. Δεν θα χρειαστεί. Τίποτα. Θα κάνει ένα στην, ναι, λίγο διαφορετικές. Και μετά θα είναι η τύπη στο Spotify. Τώρα ποιος μιλάει, ο Στέλιος, ο Κώστας, τι γίνεται.
Πρέπει να δω το βίντεο. Λοιπόν, οπότε τότε που ήμασταν μικροί και είχαμε αυτό το community στα χέρια μας και δεν ξέραμε τι να το κάνουμε και ήμασταν μέρη του community κτλ. Σκεφτείτε τώρα ότι ονόματα τύπου Βίρονας, Μαθιουδάκης νομίζω δεν είχε εμφανιστεί καν. Ο Μαθιουδάκης δεν είχε κάνει καν stand-up, όχι. Χρόνο μετά από την ημερομηνία που ξεκίνησα ήταν αυτό που πήγε ο Κατέρης. Και ήταν ο Μαθιουδάκης που κέρδισε. Ναι. Ναι. Οπότε φανταστείτε, μιλάμε για αρκετό καιρό πριν. Ειδικά με χρόνια ίντερνετ είναι εντάξει. Ο Μαλιάτσης ήταν στο δεύτερο του χρόνο, νομίζω, στο YouTube. Παίζει να ήταν και στον πρώτο. Το 11, νομίζω. Το 11. Εμείς ήμασταν το 13 τότε. Τέλος πάντων, φανταστείτε παλιά. Και είχαμε ένα community, ρε παιδί μου, το οποίο δεν ξέραμε τι να το κάνουμε, πώς το προστατεύσουμε. Και είχε ο Κάινο, ο Θανάσης Κάινο Σαμαράς, λοιπόν. Εξαιρετικό ταλέντο, ρε παιδί μου. Φοβερά κομικό. Το έχουν δει τα παιδιά. Και το τερμάτιζε έτσι. Ήταν καταπληκτικό. Δηλαδή, απλά καθόμαστε για χαζεύαμε τον Κάιν να παίζει, μια τέτοια κατάσταση. Και ανεβαίνει αυτό ο μαλάκας. Ανεβαίνει αυτό ο μαλάκας. Αυτή είναι ντροπιαστική ιστορία, πλάκα-πλάκα. Αυτό σου λέω, λέω ότι, είναι, ότι πρέπει να το πούμε. Ανεβαίνει αυτό και αποφασίζει να κάνει ένα μπερδεμένο πράγμα τύπου να κάνει μια αναφορά στο Θανάση, αλλά δεν είχαμε ιδέα με αυτά τα πράγματα. Ήμουνα μέτα πριν γίνει μόδα, ρε μαλάκες. Και στην ουσία αυτό που καταλάβαμε είναι ότι ανεβαίνει πάνω και λέει αστεία του Θανάση. Και κατεβαίνει κάτι, λέμε, τι κάνει, ρε μαλάκα. Μπροστά μας λες αστεία άλλων. Είναι αστείο. Εγώ γιατί. Εγώ είπα αστεία άλλων και απλά γίνεται της πουτάνα, ρε. Της πουτάνα. Είσαι χαζό, αγόρι. Εσύ είστε χαζοί. Εγώ δεν έκανα αυτό. Αφού σ' ακούσαμε, είναι χαζό. Εγώ ήμουν καλλιτέχνης και δεν με καταλάβατε ποτέ. η ιδέα ήταν η εξής. Εμένα μου αρέσει γιατί εσείς θεωρήσατε ότι έκλεψα, ρε παιδί μου, τα αστεία. Ναι. Που εγώ ήμουν. Θα πω το ίδιο πρέμις και θα το κάνω χειρότερο. Να μην είναι αστείο, ώστε να γελάσουμε του στυλ. Ο Κάιν το κάνει καλύτερα. Καλύτερα. Ναι. Από το άγχος μου όμως ξέχασα να πω το ότι ο Κάιν το κάνει καλύτερα. Πάνω στη σκηνή. Ξέχασα να κάνω την αυτοαναφορικότητα. Κατάλαβες τι έγινε εκεί. Οπότε ο κόσμος αυτό που κατάλαβε είναι. Α, πάει να κλέψει αστεία ενός άλλου κωμικού που βρίσκεται στην ίδια παράσταση και θα παίξει μετά από αυτόν. Ωραία. Και δεν το κάνει καν σωστά. Ναι, και ήταν τρομακτικό. Και θυμάμαι τον Πασπάτη, ο οποίος ήταν απίστευτα ήρεμος. Και εγώ ήμουν σε φάση, τι κάνεις, τι ήρθες εδώ να κάνεις. Ο Πασπάτης ήταν ο κεντρός, ήταν παιδιά, το παιδί, εντάξει, πρώτη φορά. Ναι, ήταν πολύ. Έτσι είναι ο Ανδρέας, εντάξει. Τον καταλαβαίνω, ήταν όλο αυτό. Εσύ ήσουν ένα κομμουνίστρια εκείνη την ώρα. Εντελώς, ρε, ήθελα να σε πνίξω. Τι ήρθες να κάνεις. Και ξέρεις ποια ήταν τα νεύρα μου, ότι άκουγα ότι. Γιατί τότε όταν εμφανιζόταν ένας καινούριος, γινόταν χαμός. Ναι. Και σε έχουμε ένα κουτάνι, κάτι κάνει. Και πάμε να δούμε τον κουτάνι και ανεβαίνει ο κουτάνης και είναι. Καλά, αυτό έχουμε τώρα. Αυτό. Θα κλέβουμε και ο ένας τον άλλον τώρα. Γιατί η πρώτη παράσταση είχε πάει καλά. Και γενικά και ο Κατέρης, ρε παιδί μου, και ο Κάιν είπανε. Α, ωραία, καλή πρώτη παράσταση, ας πούμε. Οπότε στη δεύτερη παράσταση, εγώ για κάποιο λόγο, σε ένα community που δεν ήξερα καν ότι υπάρχει. Είχα expectations αυτόν. Ότι εγώ είμαι αστείος, ας πούμε. Ότι τώρα. Πρόσεξε, έχουν περάσει πόσα χρόνια, 6 χρόνια. Από εκείνη τη τέτοιο. Ακόμα δεν είμαι αστείος. Ωραία. Ακόμα δεν έφτασα στο σημείο. Όχι, το beat με την κομμωτινή, εμένα πάντα μου άρεσε. Ναι, οκ, whatever. ή έπεσαν τα στάνταρ σου. Όχι, όταν το έγραψε, είπα, έμαθε να γράφει. Α, οκ, εντάξει. Γιατί ρε, οι γονείς ήταν το πρώτο καλό πεντάλεπτο. Οι γονείς ήταν καλό πεντάλεπτο, αλλά ήταν too heavy. Δηλαδή τώρα το περνάς πιο εύκολα. Ναι, okay, την εποχή που το έγραψες, δύσκολο ναι, ήταν να το πολύ, περνούσες, ναι. Ναι, ήταν πολύ βαρύ, ναι. Τώρα πλέον το. Πρέπει να διαλέξουμε όμως και μια, και μια θεματική από το κοινό. Λοιπόν, έχετε στείλει πάρα πολύ χωριό, αυτό, Πάσχα, περίεργες ιστορίες από Πάσχα κλπ. Εγώ δεν έχω. Να το πω αυτό, γιατί όλα μου τα χρόνια που. Όλα μου τα Πάσχατα. Ναι, όλα τα Πάσχατα που έχω κάνει, εγώ έβλεπα πάντα Ιησού από τη Ναζαρέτ. Ναι, okay. Δεν έβγαινα έξω στο σοϊ. Ήμουνα, ναι, πάντα, ναι, ναι. Ήμουνα πάντα κινηματογραφικός τύπος, Στέλιο μου. Έκανα binge watch. Μεγάλη Δευτέρα, μεγάλο Σάββατο, binge watch Ιησού από τη Ναζαρέτ. Πάμε λίγο. Εν τω μεταξύ, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Ήταν ένα trend της εποχής το να κάθεσαι και να βλέπεις Ιησού από την Ναζαρέτ. Ήτανε. Να τους ήτανε. Τι έπαιξε σήμερα. Ωραία σκηνή αυτή. Το βλέπεις κάθε χρόνο, έτσι.
Το αλλά βλέπαμε ρε εσύ. Εν τω μεταξύ, νομίζω ότι έπαιξε και πολύ μεγάλο ρόλο στο να καταλάβεις το πραγματικό δράμα. Δηλαδή, αν αφαιρέσεις τη θρησκεία και την πίστη και όλα αυτά. Είναι καλογυρισμένο. Δηλαδή. Είναι πάρα πολύ καλή ταινία. Απλά και είναι. Ταινία. Ήταν τηλετενίες, τις είχαν παρουσιάσει τότε. Είναι αυτό το περίεργο, το ιταλική τηλεόραση που δώσανε λεφτά και κάνανε ένα πράγμα, ας πούμε. Και είχε πάρα πολλά. Δηλαδή, και η Σταύρωση και σαν. Γιατί τη Σταύρωση σαν βασανιστήριο δεν την έχουμε κάπου πέρα από τον Ιησού. Αλλά το κάναν κάθε μέρα, δηλαδή κάθε πρωί. Ναι, ναι. Σταυρώσει με τον Πάπα και πάλι δεν το. Κλέψαν κότες. Και πάλι δεν το δείξανε, δεν το δείχνουνε. Δεν μπορείς να το δείξεις πολύ, πολύ, πολύ. Αλλά νομίζω ότι ναι, ήταν λίγο να κάτσω να το δω, να καταλάβω. Γιατί ναι. Μέσα από το Ευαγγέλιο, τι να καταλάβω. Ποιος θα πήγαινε να ακούσεις την Κασιανή και το. Ναι, αυτό, δεν υπήρχε περίπτωση. Από φάλτσους παππούδες που τραγουδάνε σε λάθος κλίμακα. Παρεπτόντως, το χωριό μου έχει πολύ ωραίους ψάλτες. Εντάξει. Που είναι πολύ κατανοητικά στο χωριό μου. Έχω κάνει τέτοια Πάσχατα στο χωριό με. Με. Πώς το λένε, με. Τώρα έρχεται η ιστορία, εντάξει. Αυτά είναι Στέλιος Ανατολίτης, έχω γράψει και βιβλίο. Αυτά είναι. Κεφάλαιο ένα. Ιησούς από τη Ναζαρέτ. Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ ήταν. Χτίζει το τέτοιο του ρε παιδί μου. Τι μαλάκα. World Collision και τέτοιο. World Building. Έτσι. Δεν είναι λόγω θρησκείας του, μείνει από το D&D. Που είναι θρησκεία. Μόνος του, ρε. Και τώρα απλά όλα τα comment, ξέρω εγώ, από κάτω είναι «Βγάλετε μια ζαριά, κύριε». Ναι, δεν έχω έλεγχο στο μια ζαριά. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό, οπότε δεν είναι. Συνέχισε για την ιστορία. Λοιπόν, ναι, Πάσχα είναι χωριό και είναι ένα από τα ελάχιστα Πάσχατα που έχω κάνει στο χωριό. Γιατί drama! Από τότε που πέθανε ο πατέρας μου, δεν κάνουμε πολύ Πάσχα στο χωριό όλα τα σόγια μαζί. Mm-hmm. I guess it's too much pain, δεν ξέρω. Εμείς είμαστε έτοιμοι να κάνουμε ένα Πάσχα, αλλά τέλος είναι μια κατάσταση πολύ τέτοια. Οπότε, αλλά δεν κάνετε Πάσχα στο χωριό. Ναι, αλλά εκείνο για κάποιο λόγο ήμουνα στον επιτάφιο. Okay. Κάπως έτυχε και ήμουνα μετά από τέτοια. Και είναι η φάση που έχω ζήσει στο χωριό με ένα χρόνο και έχω συμμαθητές που γνωριζόμαστε, αλλά έχω φύγει και έχω γυρίσει και δεν με αναγνωρίζει πλέον κανείς. Mm-hmm. Οπότε είναι 2-3 μόνο που με γνωρίζουν, οι οποίοι είναι και συμμαθητές και ξαδέρφια. Οπότε κάπως έχουν και την υποχρέωση να με αναγνωρίσουν, μην είναι αυτό. Και φεύγει ο επιτάφιος από την εκκλησία την πάνω και πάει μέχρι την εκκλησία την κάτω. Και είναι μεγάλο χωριό, έχει να πας. Είναι χιλιόμετρο και βάλε είναι όλο αυτό, ρε παιδί μου. Okay. Και παραπάνω. Και τον πηγαίνουμε τον εσταυρωμένο από εδώ, τον πηγαίνουμε τον εσταυρωμένο από εκεί, τον κάνουμε από εδώ και ψέλνει όλο το χωριό. Και είναι όλο το χωριό έξω, ρε. Είναι 3.000 άτομα έξω και πηγαίνουν σε έναν επιτάφιο. Ναι, ναι, ναι. Και εκτός από αυτούς που δεν μπορούν να πάνε, επίσης στα μπαλκόνια με έτσι. Και φτάνουμε στο με λαμπάδες και σε φάση ναι, πάμε και λίγο. Χιλιόμετρο. Κάναμε πάλι. Και το χωριό ακολουθεί την κλασική δομή όπως ανεβαίνεις ρε παιδί μου, που είναι εκκλησία, λύκειο, πράγματα και μετά πάει στο δημοτικό πλατεία εκκλησία. Ναι. Είναι όλο αυτό το πράγμα και εκεί που είναι το δημοτικό πλατεία εκκλησία έχει και δύο δρόμους που χωρίζουν αυτό και πάμε και κάνουμε τον κύκλο και εκεί που κάνουμε τον κύκλο μου λύνονται εμένα τα κορδόνια. Και χάνω την παρέα μου. Άμα χάσει την παρέα στο χωριό, ξέρει τι συμβαίνει τώρα γενικά. Όπου και να σε βρουν, τίνωσες εσύ και να είσαι καλά και όλο αυτό το πράγμα και ψάχνω να τους βρω. Και δεν με περιμένουν, φεύγουν. Και τη στιγμή που σηκώνω το βλέμμα πάνω και έχω δέσει τα κορδόνια, βλέπω τα παιδιά να έχουν απομακρυνθεί. Mm-hmm. Και όλοι ψέλνουν, εντάξει. Οπότε κάνω. Σταματάνε όλοι να ψέλνουν και φωνάζω. Ρε μαλάκες! Περιμένετε και εμένα, ρε μαλάκες! Είναι. Όλο το χωριό. Ο επιτάφιος. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Ποιος είναι αυτός. Ποιος είναι αυτός. Και εγώ είμαι το κορδόνι στο χέρι. Είναι. Τι νοσείς εσύ. Και με έχει ακούσει όλο το χωριό, ρε μαλακά. Ναι. Όλο. Δεν υπάρχει κανένας που να μην ξέρει τι έγινε εκείνη τη μέρα. Πω, πω. Και η ντροπή. Ξέρεις τι, έχω εφιάλτες ακόμα. Έχω εφιάλτες ακόμα, δηλαδή γνωρίζω κόσμο που είναι. Α, καλό παιδί, είσαι εκεί, μου όχι, δεν ξέρεις τι έχω κάνει. Με τρομάζει αυτή η ιστορία ακόμα ότι το έκανα αυτό το πράγμα. Δηλαδή, μου σκάσαν ιστορίες τώρα από Πάσχα εξαιτίας αυτής. Είδες εγώ, είμαι ο enabler σου. Ναι, μαλάκα είναι. Είμαι η τσατσά. Η τσατσά του storytelling. Η τσατσά. Τι θέλετε, έχουμε κουτάνι, ωραίο κορίτσι. Είναι από ωραίο, μας έρχεται από Νοτούμπα. Κουτάνι με σουρεάλ κατάληξη. Κουτάνι με. Με ιστορία με γιαγιά. Ελεύθερο ντροπιαστικό. Με ιστορία με τηλεόραση. Κουτάνι με ιστορία με YouTube. Ελεύθερο ντροπιαστικό.
Μόνο για του 4-5 που έχουν πάει σε μπουρδέλο αυτό. Δεν έχω πάει σε μπουρδέλο, έχω δει το φυλάδιο που γράφει πάνω. Κοίτα, δεν είναι πάρα πολύ ντροπιαστική από άποψη τέτοιο. Εγώ γέλασα πάρα πολύ. Εγώ πίστευα, αλλά είναι το χωριό σε κοιτάει στα μάτια. Αυτό είναι το θέμα. Δεν είναι αν συνέβαινε στη Χαριλάου, ξέρω εγώ. Δεν θα είχαμε. Και εκεί κατάλαβες τη δύναμη της παύσης στη μουσική. Ρε, εσύ σταμάτησαν ακριβώς την ώρα που φώναξα. Δηλαδή... πάντα αυτό, μα λέγα, αυτό είναι το... Πώς, κατά τι timing είναι αυτό. Το έχω πάθει στο κλαμπ όταν δούλευα φωτογράφος σε κλαμπ. Μιλούσα με τον DJ και κάποια τον έκανε αυτά τα... βάλε και αυτό, DJ. Και με έχει πιάσει με έναν νεύρο γιατί αυτό πετάγεται κάθε τρεις και λίγο και εγώ δεν μπορώ να κάνω δουλειά, ρε παιδί μου, να φωτογραφίσω. Οπότε αυτός βάζει μουσική, βάζει και του έρχεται αυτό το δικό σας σημείο του τραγουδιού. Ναι, okay. Οπότε στο ρεφρέν κλείνει τη μουσική για να τραγουδήσουν όλοι. Ωραία. Ο κόσμος όμως δεν ήξερε πάρα πολύ το τραγούδι, οπότε τραγούδησαν ελάχιστοι άνθρωποι και ακούστηκε. Πώς το λένε, Φωτιά με φωτιά ήταν, δεν θυμάμαι ποιο ήταν το τραγούδι. Απλά ξέρεις, είναι τύπου. Παλιό γνωστό τραγούδι, τώρα πλέον δεν είναι γνωστό, δεν ασχολείται ο κόσμος. Οπότε ακούγεται ένα. Φωτιά με φωτιά. Τι σαβούρα είναι αυτή, ρε μαλάκα που σου μιλάει. Η λέξη σαβούρα, γιατί. Γιατί νεύρα, ρε μαλάκα. Δηλαδή ήταν εκεί πέρα, προσπαθεί να βγάλει φωτογραφία τον έναν. Πάτε έτσι, πάρτο. Και είναι από αυτές τις τύπισες. Που το φτιάχνουν το μαλλί ώστε και το πιστεύουν. Ναι, ρε παιδί μου, δηλαδή υπάρχει μια τούφα εδώ. Υπάρχει τούφα σε όλες τις φωτογραφίες της κοινής της νύχτας κάπου, ξέρω. Κατάλαβες. Και άμα τις ενώσεις. Ναι, και άμα τις ενώσεις. Γίνει μια φιγούρα που έχει μόνο. Και άμα τις ενώσεις και τις κόψεις, φτιάχνεις περούκα. Από τη φωτογραφία. Ναι. Καλά, από νύχτα τέτοιου είδους, ρε παιδί, από εκείνα έχω φύγει, έχω κάνει. Καλά, έχω. Το χειρότερο νομίζω που έχω κάνει και το αφήνω σαν. Έτσι, σαν. Πώς, για μετά. Είναι το ότι έχω καταφέρει να ρίξω έναν δίσκο με ποτήρια πάνω σε άνθρωπο. Ναι. Ο οποίος μου άφησε μετά μπουρμπουάρ. Μπράβο, Στέλιο. Μπράβο. Γιατί. Εγώ έχω πάρει 15 ευρώ μπουρμπουάρ για να βγάλω ένα παππού, τον οποίο δεν έβγαλε ποτέ. Όταν λες να βγάλω ένα παππού. Να βγάλω φωτογραφία ένα παππού, ναι. Σε φάση και τον τάφο, ρε παιδί μου, τέτοια κατηγορία. Ελά, είναι τελευταία του βραδιά, ξέρω εγώ. Τύπου. Μπορεί να μην τον ξαναβγάλουμε έξω, να τον χαρούμε. Τι λες τώρα. Ναι, μου τα δίνει. Λέω εγώ, ωραία, εκεί είναι ο παππού. Τον είδα τον παππού. Ο παππού ήταν, ρε παιδί μου, δεν περνάγε καλά. Παππού ναι. Είναι, οκ. Okay. Ναι. Αλλά ναι, έλα, βγάλ τον αφού περνάει καλά. Αυτό του ισογείου που ο άνθρωπο εμφανώ πονούσε, ρε παιδί μου, από τα αυτιά του κλπ. Οπότε λέω, άστο, ρε παιδί μου, να πιει λίγο, ξέρει να χαρεί ο άνθρωπο και μετά θα τον βγάλω λίγο στο τζακίρ κέφι, α πούμε. Ναι. Πήγα να αλλάξω φακό να τον ξανατσεκάρω. Είχε φύγει ήδη ο παππού. Τα λέγαμε. Πω. Το 15 πάντω. Δεν το πήραν πίσω. Δεν ήταν εκεί. Ξέρω, μάλλον φαντάστηκαν ότι τον έβγαλα κατευθείαν. Δεν ξέρω τι. Κώστα. Πού είναι ο παππούς. Λες να πέθανε εκείνη την ημέρα. Και γι' αυτό να φύγανε. Εντάξει, καλύτερα. Έχουμε και μια επειδή... από το γλέντι της Μαρίας μωρέ. Έχουμε μια. Γάμισε το τώρα. δεν περνάει καλά ο παππούς. Κοίτα, κίνητος είναι. Δεν χορεύει καν. Παππού. Και γίνεται Infinity War, αρχίζει και φεύγει. Φεύγει η ψυχή. Infinity War. Και μένει ένα Soul Stone πάνω στο whisky. Το Soul Stone. Χουι. Γιατί πρώτα η ψυχή και μετά το χουι. Εντάξει. Με το Πάσχα έχω ένα τρελό θέμα γιατί όλο μου το show έχει απίστευτη κάβλα με το Πάσχα. Είτε λόγω εθήμων, είτε λόγω χριστιανισμού. Ναι, όπως και να έχει. Ναι. Οπότε το γιορτάζουν απίστευτα πολύ το Πάσχα. Ωραία. Στην οικογένειά μου. Ωραία. Εγώ έχω ένα τρελό θέμα, ρε παιδί μου. Δηλαδή δεν το έχω καθόλου με το τι γίνεται το Πάσχα. Για πολλά χρόνια στη ζωή μου, δηλαδή, ας πούμε, επιτάφιο, έμαθα πρώτη γυμνασίου τι παίζει, τι είναι okay. κλπ. Καλά, είναι ο γκρανγκινιόλ γενικά, να το μάθει και νωρίτερα. Ναι, εντάξει. Υποτίθεται ότι κουβαλάμε και κυδεύουμε. Ναι, δεν έχω ιδέα, ρε παιδί μου, δεν κάνω καθόλου το συνδυασμό. Πρώτη γυμνασίου βγαίνει από την Σιρήνα η Τσόντα με την Τούβλη. Okay. Ωραία. Και έχει πάει η παρέα του γυμνασίου, ρε παιδί μου, τριήμερη και την έχουν βάλει να τη δούνε και απλά είναι το meme της τριήμερης, ωραία. Okay. Απλά πετάνε αριστερά και δεξιά, ξέρω εγώ, ο Ατάκης. Εγώ να μην την έχω δει, οπότε
Εγώ θέλω να δω κυρίως την Τούβλη για να έχω τα references όταν μιλάνε οι άλλοι. Ναι, ναι, ναι. Δεν με ενδιαφέρει τόσο πολύ να τη δώσω, ναι, ναι, να καταλάβω. Α, οκ, okay, τώρα, okay, τώρα ναι, πιάνω το reference κλπ. Καλά, έχουμε δει πράγματα έτσι. Γάμισε το. Και κάθομαι με τον κολλητό μου στη Θεσσαλονίκη να δούμε την Τζόντα, ξέρω κλπ. Και να μου κάνει και αναφορές, ρε παιδί. Δηλαδή εδώ, όταν την έβλεπε ο Τάδε, ξέρω εγώ, στην Dreamer, ήταν. Και μας έφυγε, ξέρω. Okay, okay, να μας κάνει όλα okay, okay, okay. Ενώ βλέπουμε, ξέρω εγώ, κλπ. Και λοιπά, γελάμε, ξέρεις, κάνουμε αυτό το, όλο το στυλά, γιατί εντάξει, είναι ό,τι πιο σουρεάλ έχει βγει σε οπτικό ακουστικό. Ό,τι πιο σουρεάλ. Sorry, Σιρινάκη, sorry, αλλά είναι απέσιο. Νομίζω το έκανε επίτηδες, δηλαδή είναι καλό cult για μένα. Α, ναι, ναι, ως cult, εντάξει, κοίτα, απλά εγώ έχω ένα θέμα με το cult, ότι οτιδήποτε είναι high and tell, αλλά σαν cult έχει αξία, είναι σαν να λες... ναι, εντάξει. Σαν Pokemon καλό είναι. Okay. Αλλά εντάξει, για μάγειρας δεν κάνει. Οπότε το βλέπουμε, παιδί μου, γελάμε αυτό και χτυπάει η πόρτα. Και ανοίγει η μαμά του τέτοιου του κολλητού. Του παιδιού, ναι. Ναι. Εντάξει, το κλείνουμε προφανώς. Ναι, okay. Το έχουμε προλάβει να το κλείσουμε. Και εμείς θα πάμε στον επιτάφιο, παιδιά, τι θα κάνετε. Και εκεί συνειδητοποιούμε ότι καθόμαστε και βλέπουμε την Τούβλη. Μεγάλη Παρασκευή. Για να αποκτήσετε τα reference. Έτσι, δηλαδή, ναι. Μόνο γι' αυτό. Ναι. Όλο το σόι να το ζει σε φάση είναι Μεγάλη Παρασκευή, σήμερα πενθούμε. Καμπάνες, την έξω βρέχει, ξέρω εγώ. Α, και ο Θεός μαζί με τον καιρό, ναι. Και μας λένε, ελάτε στον επιτάφιο. Εμείς όμως, μόλις έχουμε δει την Τούβλη και δεν μπορούμε να σταματήσουμε, γελάμε. Ναι, προφανώς. Ω, Χριστέ. Οπότε όλος επιτάφιος είναι κάθε φορά που κάποιος ανοίγει λαμπάδα, ανάβει λαμπάδα κλπ. Εμείς πετάμε, κύριε Μαριάννα, πούρο με το βουλί σας. Γιατί. Γιατί. Είναι πάρα πολύ κακό. Και στην Ανάσταση ήταν βαρούσαμε τέτοιο Χρήστος Ανέση. Έτσι πρέπει, φίλε μου, έτσι πρέπει. Γάμα της. Γάμα της. Πού ήταν... λείψει, μαλάκα, δεν λείψει. Και ήταν η πρώτη φορά που είπα το δεν είμαι για Πάσχα εγώ, δεν είμαι να με κυκλοφορήσει. Καλά, γενικά δεν είσαι να σε κυκλοφορούν. Και, το δεύτερο που γέλασα πάρα πολύ με Πάσχα ήταν πριν 2 χρόνια που αποφάσισα να κάνω το βλίστερ. Ναι, καλά. Το οποίο το έκανα στο χωριό μου. Ναι. Η φάση ήταν, βαριόμουν πάρα πολύ, ήμουν κουρασμένος. Ήθελα να δω πώς πάει με το YouTube. Οπότε λέω, ρε παιδί μου, θα κάνω το Vlogvember που έχει κάνει ο Adrian Bliss, ξέρω εγώ, με ελληνικά δεδομένα. Και το vlog μας κάνανε όλοι, ξέρεις, Χριστούγεννα. Ναι, okay. Εμείς λέμε τα Χριστούγεννα, Αμερικάνικη γιορτή κλπ. Οπότε το Πάσχα, ξέρεις. Οπότε γύρισα το βλίστερ στο χωριό. Υπάρχει ένα βλίστερ για όσους έχετε παρατηρήσει, που είμαι εγώ, ξεκινάει και λέω, καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Είμαι ο Κώστας, αυτό είναι το βλίστερ για να πάρω παραπάνω views και subscribers και πίσω μου είναι ο επιτάφιος. Υπάρχει αυτό το πλάνο. Ωραία. Ωχ, Θεέ μου, γιατί. Αποφάσισα στο σημερινό podcast να σας πω την ιστορία για το πώς φτάσαμε στο σημείο ο Κώστας να κρατάει μια vlog κάμερα και να είναι όλο το χωριό πίσω ο επιτάφιος. Και ο Κώστας να λέει, γεια σας, είμαι ο Κώστας και κάνω αυτά τα βίντεο για να πάρω παραπάνω views και subscribers. Πρόσεξε, το γαμάτο με αυτό που έχει πεθάνει όλο μου το σόι να γελάει είναι ότι εγώ δεν έχει χαμογελάω στο βίντεο, το λέω, και όταν χαμογελάω βαράει καμπάνα. Οπότε είναι. Και το αμέσως επόμενο πλάνο είναι timelapse ο επιτάφιος. Okay. Ωραία. Που timelapse είναι όλος ο επιτάφιος και οι 2 ώρες που γυρίζαμε τον επιτάφιο. Πήρα την κάμερα. Είπα σε όλους ότι είμαι από το Tade TV, το τοπικό κανάλι. Μίλησα με τον δήμαρχο του χωριού να μου δώσει άδεια, ξέρω εγώ, να το... Σοβαρά. Ναι, τώρα. Ναι. Εγώ έχω την κάμερα, την οποία έχω βάλει πάνω σε gimbal. Ναι, okay. Για να βγει το τέτοιο. Το οποίο gimbal δεν ξέρω να χρησιμοποιώ, οπότε άμα παρατηρήσεις το timelapse πηγαίνει έτσι. Πηγαίνει πάνω κάτω όλη την ώρα. Χωρίς λόγο, δεν, τίποτα. Αποτυχία ίδια, ρε παιδί. Τώρα θα το έκανε σωστά. Δεν ξέρω. Αυτό ο κόσμος κουτάνε. Δεν μαθαίνω ποτέ τίποτα. Παιδιά, τίποτα. Απλά υπάρχω, αναπνέω και ό,τι γίνει. Στην τύχη τα κάνω όλα. Γιόλο. Το ότι θυμάμαι να ξυπνάω είναι... είναι επειδή κλάνει ο γείτονας πολύ και με ενοχλεί. Δεν ναι. Έχει. Τι μαλάκα είσαι. Εγώ είμαι ένας τύπος ο οποίος έχει κάμερα. Όλο το χωριό θέλει να μάθει τι νοσείς εσύ.
Ωραία. Ένας τύπος ο οποίος έχει κάνει. Είναι, είμαι... Title of your sex tape. Και όλο το χωριό θέλει. Και όλο το χωριό θέλει να μάθει για ποιο λόγο, πού θα το δείξετε. Title of your sex tape. Πού θα το δείξετε. Όλο, όλο. Θέλει το χωριό να μάθει πού θα το δείξετε. Title of my sex tape. Εγώ είμαι ένα τύπο με κάμερα και όλο το χωριό θέλει να μάθει. Μεγάλο τύπο. Σιρινάκι. Αχ, Θεέ μου. Ντούβλη επαναφορά, μαλάκα. Οπότε εγώ περνάω ένα χαλαρά 45 λεπτό με την κάμερα ακριβώς από πίσω από τις γιαγιάδες που ψέλνουν από το καπί τάδε του χωριού, ρε παιδί μου κλπ. Να προσπαθώ, γιατί είμαι και καλλιτέχνης, να το καδράρω σωστά, ναι, να μην χαλάσει, ναι, ναι, να είναι στο κέντρο επιτάφιος. Αυτά μένουν, Κώστα μου, έτσι μαθαίνεις. Ναι, έτσι είναι αυτά. Τα σκληρά μαθαίνεις. Η γιαγιά η μπροστινή μου να μου λέει εμένα να με παίρνεις από πλάγια, γιατί δεν έχω κουρευτεί καλά εδώ πέρα στο σβέρκο και θα φαίνεται άσχημο. Ωχ, μωρέ. Ένα. Μία μαμά με το παιδάκι, αυτό που θα παίξει, λέω, μία στο YouTube, λέω εγώ τέτοιο το παιδάκι. Είστε YouTuber. Καλημέρα σας. Γεια σας. Θα κάνω το βλίστερ. Ποιοτικό πρόγραμμα. Ο παπάς, όταν με βλέπει με την κάμερα, να ψέλνει λίγο πιο δυνατά σε φάση... Να φανεί ότι είμαστε εδώ στο χωριό πιστοί, όχι μαλακίες. Μην το δει κανένας Μητροπολί. αλλά είναι γαμάτο, γιατί άμα παρατηρήσεις τα πλάνα της κάμερας, τα οποία δεν μπορείς να τα δεις γιατί είναι time lapse, παιδί μου, υπάρχει αυτό το ότι κοιτάω δεξιά, κοιτάει η κάμερα δεξιά για λίγο, χαμηλώνει ο παπάς. Και κάνει και το. Και άμα το βάλεις στο γρήγορο, είναι ξεκάθαρο μηχανάκι που δεν μπορεί να πάρει μπρος. Ναι. Αυτό, με ψαλμωδίες. Γιατί και τους είπες ότι... Αυτό είναι ένα από τα βλίστερ, έτσι. Όλα τα βλίστερ τα γύρισα στο χωριό. Την πρώτη μέρα ήταν αυτό που σου λέω. Ποιος είσαι αυτό. Μετά στο YouTube ξεκίνησαν να έρχονται παιδάκια στα αδέρφια μου και να λένε «Ο αδερφός σας είναι YouTuber, ο αδερφός είναι YouTuber». Να έρχονται, να μου λένε «Ποια κάμερα χρησιμοποιείς, ξέρεις κανέναν άλλον YouTuber» κλπ. Αυτό ήταν η δεύτερη μέρα. Την τρίτη μέρα... Είναι σημαντικό να ξέρεις κάποιον YouTuber, ναι, ναι, καταλάβει. Ναι, ναι, ναι. Την τρίτη μέρα έρχονται όλες οι γιαγιάδες και οι θείες και λένε «Μα καλά, γιατί δεν μας είπατε το παιδί δουλεύει στην τηλεόραση». Η μάνα μου, επειδή είναι στο κόλπο, να λέει «Εντάξει, τώρα είναι πρακτική, δεν έχει πάρει το πτυχίο ακόμα». Καλά, η μάνα σου είναι ό,τι να είναι γενικά. Η μάνα σου είναι ό,τι να είναι. Την πέμπτη μέρα ήταν η αποκορύφωση, όπου ζητάει να με δει ο δήμαρχος. Ο δήμαρχος είναι και ξάδερφος τύπου, ρε παιδί μου, γιατί εντάξει, σόι, ας πούμε. Δήμαρχος είναι και ξάδερφος, ξέρεις, τρίτος, δεν ξέρω τη φάση. Παντρεύεσαι, μάθες. Ναι, αυτό. Πηγαίνουμε στο Δημαρχείο και μου λέει θέλω λίγο να δω τα πλάνα, γιατί μου τα ζητήσανε από τέτοιο. Θέλουν να κάνουν για το χωριό μας, ρε παιδί μου, ένα αφιέρωμα. Okay. Μήπως έχεις γράψει κάποια πλάνα ωραία κλπ. Να τους τα δώσουμε. Εμένα τα πλάνα μου είναι. Γεια σας, είμαι ο Κώστας. Αυτό για να πάρω παραπάνω views και subscribe, χαμογέλα, βαράει καμπάνα. Έχω όλα αυτά με τον μπάτερ που φωνάζει και ψέλνει δυνατότερα. Εντάξει, το παιδί είναι καθυστερημένο. Να το χαίρεστε. Αλλά, επειδή ήθελα να δοκιμάσω κάτι, υπάρχει ένα βίντεο που εγώ προσπαθώ να πετάξω drone και καλά βάζω τον αδερφό μου να κρατάει την κάμερα και να κάνει ναι. Στην αρχή αυτού του βίντεο έχω βάλει Shutterstock, έτοιμα πλάνα του βουνού, ναι, από κάπου και γράφει πάνω Shutterstock, ωραία, για το τέτοιο. Δεν ήταν η αρχική ιδέα αυτό. Ωραία. Η αρχική ιδέα ήταν εγώ με ένα selfie stick τέρμα ψηλά να είμαι από ταράτσα σε ταράτσα στα σπίτια που έχουν, ρε παιδί μου, κάπου να πατήσεις και να πηγαίνω και να κάνω, ρε παιδί μου, πάνω από το χωριό. Αυτό το πλάνο δεν το χρησιμοποίησα ποτέ, γιατί λέω μια, εντάξει, too much effort για το τίποτα. Βαριόμουν κιόλας, οπότε λέω δε αυτό. Και αυτό το πλάνο, φίλε μου Στέλιο, έχει πάει. Έχει μπει. Αυτό είναι αληθινή τροπή για το χωριό. Έχει μπει στον τουριστικό οδηγό.
του χωριού. Το πλάνο στο οποίο ο Κώστας, ο επαγγελματίας καλλιτέχνης. Και έχει voiceover. Και έχει voiceover από πάνω έναν τύπο που λέει: το χωριό του Καραμαλή είναι η πρώτη σερών. Και ξεκινάει και μιλάει. Και το πρώτο πλάνο είναι τα δικά μου. Το οποίο είναι τέλειο γιατί. Επειδή το γύρισαμε παραπάνω frames, ρε παιδί μου, το βάλω σε slow motion. Γιατί στο τέλος του πλάνου γυρίζει η κάμερα και είμαι απλά εγώ και γαμάει, δεν γαμάει. Κάνω αυτό το fake, ξέρεις, το είναι απλά ο Κώστας και γαμάει, δεν γαμάει. Και έχω φάει πάρα πολύ καιρό να προσπαθήσω να μάθω έμμεσα αν τους έστειλα με κομμένη την τελευταία τάκα. Για το έστειλες όλο χωρίς να συνάξεις. Οπότε αυτό που είδε ο τύπος, αυτό που είδε ο τύπος εκεί πέρα του. Μαλάκα, του ο ορισμός ήτανε... της ντροπής έτσι. Αν αυτό που είδε ο τύπος ήτανε ένα γαμάτο πλάνο και ναι, μετά ένα τύπο γαμάει. Αν το είδε, έπαιξε ρόλο για την απόφασή του. Είναι σε φάση, ναι Κώστα, γαμάει, σε εμπιστευόμαστε. Κοιμάσαι καλά τα βράδια μετά από αυτό, γιατί μου είπες τι ζωρίστηκες χθες, ας πούμε. Μου είπες, δεν είναι αυτά, γιατί είναι πολύ ντροπή, ρε μαλάκα. Τι είναι αυτά που λες, δηλαδή. Εντάξει, νομίζω είπαμε όλες τις ντροπιαστικές ιστορίες του κόσμου. Δεν υπάρχει. Ωραία είναι. Το τερματίσαμε σήμερα. Ωραία είναι, ωραία είναι. Αυτό το σημερινό επεισόδιο είναι πρόταση του Αλέξανδρου Χαριζάνη, ο οποίος έχει πει: μην πείτε μία. Ο Αλέξανδρος είναι: πείτε καμιά σαραταριά. Αυτό ήταν το μόνο ντροπή. Ευχαριστούμε για άλλη μια εβδομάδα που ακούσατε. Αυτό ήταν ο Στέλιος Ανατολίτης. Το ζητήσατε, το φέραμε και ο Νταρζάνος θα έρθει. Όλο το Μαρμελάδα Φράουλα θα έρθουν και οι Γκρέιμερς να φέρουμε όλους τους podcasters της Ελλάδας, ρε φίλε. Σε να, ένα μέρος. Θα κάνουμε, είμαστε 10, γίνεται. Είναι εφικτό. Θα ανοίξουν καμιά βόμβα εδώ, μην τίποτα μετά. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, Στέλιο. Εγώ ευχαριστώ. Για εσάς που ακούτε από Spotify, από τέτοιο, πάτε και στο YouTube να γράψετε τα σχόλιά σας και να στείλετε φυσικά στο του Κουντούμπι στο Instagram και στο Instagram του Στέλιου να πάτε να κάνετε follow για να πάμε στις 10.000 και να έχουμε swipe up και να λέμε ναι, 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 ας πάω στους 4 εγώ. Μικρά βήματα, παιδιά, μικρά. Αυτό. Πηγαίνετε για να μπορέσετε να στείλετε και εσείς τις δικές σας προτάσεις για να πούμε ιστορίες εδώ στο podcast. Ό,τι θες να πεις είναι η στιγμή να λάβεις. Ωραία, να πω πρώτα απ' όλα ευχαριστώ. Ευχαριστώ σε εσάς. Έμαθα ότι για κάποιο λόγο με ζητούσατε. Μου ακούγεται πολύ σουρεάλ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν αυτό το podcast βγει μετά την 1η Ιουλίου, ναι, θα κυκλοφορεί το βιβλίο μου που λέγεται Κοάλεμος Ανωκάτω Τελεία Κινούμενη Άμος. Ναι. Και θα μπορεί ο κόσμος να το αγοράσει αν θέλει για να διαβάσει μια πολύ ωραία ιστορία. Να διαβάζετε Στέλιο Ανατολίτη γιατί είναι πολύ καλό storyteller. Πέρα της πλάκας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πέρα της πλάκας. Είναι... Κάναμε και μαθήματα κάποτε μαζί. Ναι. Το έκανα. Ο Στέλιος, ναι, ο Στέλιος μου έμαθε αυτοσχεδιασμό. Yay. Ο Στέλιος και ο Παναγιώτης ο Κούδας. Οπότε, ναι, ένα 50% είναι Στέλιος Ανατολίτης. Το άλλο 50% είναι... Μόλις σας είπε ότι δεν έχει κάνει καμία προσπάθεια μόνος του. Εμείς ναι, προσπαθούμε και παλεύουμε για τον Κώστα. Το 50% των γνώσεών μου είναι ο Στέλιος, το άλλο 50% είναι ο Παναγιώτης. Δεν έχω κάνει τίποτα. Δεν έχω ανοίξει βιβλίο. Δεν έχω κάνει καμία έρευνα whatsoever. Το άλλο που αποφάσισα να κάνω είναι ότι θα έχω ανεβάσει. Ναι. Την παράστασή μου Μάχες με νεράιδες ηχητικά. Και θα ανέβει και σε βίντεο, οπότε ο κόσμος μπορεί να το δει τζάμπα αυτό. Απλά ο λόγος που το έχω κάνει αυτό είναι για να μην κάνω Patreon ή οτιδήποτε. Αν κάποιος θέλει να στηρίξει όλο αυτό το πράγμα, μπορεί να αγοράσει το ηχητικό. Να αγοράσει, ναι, το οποίο έχει μέσα ένα έξτρα έγγραφο το οποίο αναλύει κάθε beat και λέει πότε γράφτηκε, ποιο είναι το αγαπημένο μου αστείο και διάφορα έξτρα πραγματάκια. Γαμό. Το setlist με το οποίο γυρίσαμε για να έχουμε όλες τις κάμερες και εγώ κάτω στο πάτωμα με το πώς κάναμε το τέτοιο χειρόγραφο. Κάνα δύο φωτογραφίες και νομίζω ότι θα έχει, παιδιά, αυτό δεν είμαι 100% σίγουρος γιατί πρέπει να το συζητήσω με την Κατερίνα, αλλά θα έχει και το opening act της Κατερίνας Βαλανά, το οποίο είναι roasting σε μένα μόνο. Τέλειο. Δηλαδή δεν έχει ξαναπαιχτεί πουθενά. Τέλειο. Οπότε έχει πολλά καλούδια έξτρα αν κάποιο το θέλει και έχει πλάκα. Βασιλιάς του marketing Στέλιος Ανατολίτη. Instagram του Στέλιου, Instagram το δικό μου για να κάνετε follow κλπ. Τα λέμε την επόμενη Δευτέρα για να σας φτιάξουμε την εβδομάδα. Bye! Peace!